Ένα σχόλιο για το σημερινό αποτέλεσμα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι ο Αθηναϊκός. Σε 12 ημέρες μάλλον έχουμε παίξει 4 παιχνίδια. Όλη η κούραση αυτή είχε αντίκρισμα στο ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να αποδώσουν και το 100%. Είχαμε 4 σημαντικές απώλειες, συν τον τραυματισμό του Παπαδογεωργάκη, και αυτό μας επηρέασε. Είχαμε ένα σούτ στο δοκάρι στο πρώτο αποφάουλ του Στήση στο πρώτο ημίχρονο που θα μπορούσε να ανοίξουμε το σκορ. Κόντρα στη ροή του αγώνα, με ένα πολύ καλό σούτ του Παπαδόπουλου, έγινε το 1-0. Φάνηκε στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο η κούρασή μας, η οποία είχε συνέπεια να δεχτούμε και τα υπόλοιπα τέρματα. Εμείς δεν σταματάμε σε αυτό το σημείο. Ξέρουμε ότι έχουμε δύσκολη συνέχεια. Τα παιδιά είναι σε καλή κατάσταση. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα είμαστε η ομάδα που θα τερματίσουμε ψηλά. Και ένα σχόλιο για το γεγονός ότι έχετε πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και πόσο επηρεάζει αυτό την ομάδα τόσο εσάς όσο και τους υπολείπους. Επηρέασε πάρα πολύ και φάνηκε στο σημερινό παιχνίδι η κούραση των παιδιών, και είχαμε να παίξουμε μια πολύ καλή ομάδα η οποία δεν είχε κάνει ρεπό την προηγούμενη αγωνιστική, και ένα μείον που έχουμε εμείς πάλι, παίζουμε με τις ομάδες που έχουν ρεπό και παίζουμε Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι λίγο δύσκολο για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το πράγμα. Και μια κουβέντα θα θέλαμε για τα αρκετά νεαρά παιδιά που έχετε, όπου βλέπουμε ότι έχουν ταλέντο. Ναι, η φετινή μας χρονιά ξεκίνησε με αυτό το στόχο, με πολλά μικρά παιδιά, να χτίσουμε μια ομάδα, να έχουμε ένα κορμό από πολλά μικρά παιδιά για του χρόνου και να έχει η ομάδα μια βάση και ένα κορμό για τη συνέχεια της.